Ναι. Έλα. Έλα. Έλα, καλησπέρα. Πόση ώρα περιμένω, ξέρεις? Δεν μπορώ να γνωρίζω. 40 λεπτά. 40 δεν γίνεται. 40, δεν γίνεται, ρε φίλε. 40. Άντε, δεν αμαλώσουμε. 40, εντάξει. Α, όταν ανοίξα την γραμμή στο πόντο κομμάτι, από τότε περιμένω 50 τώρα. Λοιπόν, πάμε παρακαλώ. Όταν ξεκίνησα το πρωτάθλημα, είμαι λίγο χαρούμενο γιατί έλεγα θα δω και κανένα δύο τέρμπι ακόμα. Σε Ηρακλή και ΑΕΚ. Αλλά έτσι πώ γίνεται με τον Ηρακλή. Είναι πολύ κουραστικό το θέμα. Δηλαδή. Δηλαδή. Βγαίνουν πάλι, ξεκινάει μια συζήτηση να πάμε, να πούμε πόσα εισιτήρια θα μας δώσετε κτλ. Αφού το ξέρουμε 100% ότι δεν πρόκειται να γίνει αυτό. Τι ξεκινάει αυτή η συζήτηση. Σωστό. Σωστό. Βγαίνει ο Σαρλής στο ραδιόφωνο, βγαίνει άλλος, μπούρου. Αφού ξέρουμε ότι δεν θα έρθουν. Ένα αυτό. Δεύτερο. Κάνει συνέντευξη τώρα, θέλω να μου θυμίσετε αν το έχει, αν το έχει κάνει άλλη ομάδα στο πρωτάθλημα. Κάνει συνέντευξη τύπου ο Ηρακλής για το ματς. Ηρακλής ΠΑΟΚ και το έχει ξανακάνει αυτό ομάδα στο πρωτάθλημα. Για όλα τα παιχνίδια κάνει συνέντευξη τύπου Ηρακλής. Έχει τη Media Day. Τη Media Day. Ναι, ναι. Παίρνει κάθε μέρα ναι. Media Day τρεις παίχτες και ρωτάει. Ναι. Ισχύει. Αυτό σε προλαβαίνω, άμα ήταν θα σε έλεγα οτιδήποτε. Εντάξει. Πάντως, δεν είσαι υποχρεωμένο να το γνωρίζεις. Όχι, ναι. Όχι. Απλά μην πάει το μυαλό σε κάτι. Όχι, δεν υπάρχει αυτό. Ναι, είναι κουραστικό. Γιατί τώρα θα πούμε, δεν θα πείτε πώς θα βρουν εισιτήρια επαοξίδες και αν θα πούνε και δεν θα πούνε. Πολύ κουραστικό. Πολύ κουραστικό. Το κουραστικό είναι ότι δεν μπορείτε να κάνετε ντου και μπούκα. Ενώ σε άλλα γήπεδα πηγαίνετε. Γιάννενα, Σέρες, Δράμα, Καβάλα, Ξάνθη, Λάρισα. Ακίνητα το εγωιστικό με εσάς. Τρώτε να πούμε τραμπούκα από τους Ηρακλειδείς. Θα πάνε εκεί στην έναρχο περιοχή της Εντρία να πούμε και θα μοιράζουν τα εισιτήρια. Έλα ρε τραμπούκο, μην τα... Δεν βάζω φιτίλια. Δηλαδή ο συγχωρεμένος ο Παρασύρης όταν έπαιζε πάω ο Ολυμπιακός φιτίλια έβαζε. Δεν ήταν έκθιμη κατάσταση. Τι τώρα επειδή πάω οξύδες δεν πάμε και κολώνουμε και ξέρω εγώ ή δεν γουστάρουμε ή ξέρω εγώ βαριόμαστε ή χιλιά δυο δεν ξέρω εγώ γιατί. Αυτοί σε πουλάνε μούρι τώρα. Κλείνουνε να πούμε τα εκδοτήρια, πάνε από τη Μίκρα και μετά πάνε στην Ετρία και άμα πας εσύ να πάρεις εισιτήριο να πας σε κοζάρουνε, επειδή γνωρίζονται αυτοί μεταξύ τους είναι λίγοι μικροί σε ποσότητα. Κατάλαβες τι αντίρα κλειδέας είναι. Άμα δούνε κανένα άγνωστο να πούμε, καμιά μούρη ξέρω εγώ, καμιά μουτσούνα περίεργη παοξίδη και όπου σου λέει αυτός δεν είναι δικό μας. Κατάλαβες τι γίνεται. Έτσι ακριβώς είναι πως τα λέω Κώστας, αλλά... Τι είναι κατά... Ο κόκκινος θα ζει στον κόσμο του Άρλεγκιν τώρα, το τρας του γέλιο. Πώς. Εγώ θέλω να πάω το μας. Γιατί να πω είναι αυτή η διαδικασία τώρα, μπορείς να μου πεις. Δεν έχει. Δεν βλέπεις μάτς. Ναι, αλλά εγώ θέλω να πάω να το δω. Γιατί να πω είναι η διαδικασία, όχι πάνε στη Μίκρα, όχι πάνε στην Ερτρία. Και εγώ θέλω να πάρω την Αλφα Ρωμαίο την GT που έχει 40.000 αλλά δεν έχω. Και εγώ θέλω. Και θέλω να πάω, ξέρω εγώ, και στο ταμπτού μια μαϊμούδε. Στο πρωτάθλημα μου να δω ένα τέρμι παραπάνω. Εσύ ήρθες, συγγνώμη, εσύ ήρθες από τον ταμπτούμ και τι είσαι μαϊμού. Συνέχισε, φίλε. Ναι, δεν είμαι αρκούδα όμως. Ναι, τέλος πάντων, κόκκινε, έλα. Άκουσα κάτι, αληθεύει ότι είναι απλήρωτη παίκτης του Ηρακλή 3 μήνες. Όχι. Πού το ξέρεις, κόκκινε. Γιατί από αυτό